Σοκ προκαλεί η έβρεση αναβολικής ουσίας σε ενέσιμη μορφή σε γήπεδο των Χανίων. Πιο συγκεκριμένα, σύριγγα με το κουτάκι της αναβολικής ουσίας βρέθηκε στο γήπεδο των Νεροκούρου την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου σε 9 το βράδυ. Το γεγονός αυτό μάλιστα αποκαλύπτει στη νέα τηλεόραση Κρήτης η καθαρίστρια του γηπέδου, η οποία και βρήκε το συγκεκριμένο σκεύασμα. Τετάρτη βράδυ, 9 η ώρα, ο φωτισμός ήταν χαμηλός. Δεν υπάρχει φως στο πίσω μέρος, οπότε αυτό που είδα ήταν μία σύριγγα και ένα κουτί τετράγωνο άσπρο με γαλάζιο. Το οποίο προφανώς δεν πήγε και το κάνει το μυαλό σου τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν κατάλαβα ότι ήταν κάτι τέτοιο και γι' αυτό και το πέταξα κιόλας και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τώρα. Μιλάμε για τα αποδυτήρια του Νεροκούρου ή στις τουαλέτες? Μιλάμε για τις τουαλέτες στο πίσω μέρος, οι οποίες δεν κλειδώνουν, είναι δημόσιες και δεν έχει καμία σχέση με τον Ηρακλή Νεροκούρου. Το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα και συγκεκριμένα στο διαδίκτυο την Τρίτη το πρωί. Μάλιστα, στο σχετικό δημοσίευμα υπάρχει φωτογραφία από τις τουαλέτες του γηπέδου Νεροκούρου με το κουτάκι του αναβολικού και τη σύριγγα δίπλα. Ωστόσο, όπως μας αναφέρει η καθαρίστρια του γηπέδου, εκείνη την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου το βράδυ βρήκε μία άλλη σύριγγα και άλλου είδους κουτάκι, πιθανότατα αναβολικής ουσίας. Όπερ και σημαίνει ότι τα περιστατικά πιθανότατα να είναι δύο. Η φωτογραφία αυτή που έχει κοινοποιηθεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι δικιά σου? Γιατί λένε πολλοί ότι την έβγαλες, μάλλον δεν είναι δικιά σου όμως. Δεν έχω καμία πρόθεση τέτοια και σε καμία περίπτωση δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ήξερα ότι αυτά ήταν αναβολικά. Αλλιώς θα μιλούσαμε κατευθείαν με τους υπεύθυνους για να τους το αναφέρω. Γι' αυτό και έχει περάσει τώρα μία εβδομάδα και δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Μαρτυρίες μάλιστα αναφέρουν ότι η δεύτερη σύριγγα, πιθανότατα αυτή που είναι και στη φωτογραφία, βρέθηκε την Κυριακή το πρωί. Σε κάθε περίπτωση, οι ομάδες που χρησιμοποιούν το γήπεδο του Νεροκούρου στα Χανιά, Ηρακλής Νεροκούρου, Αθλητικός Όμιλος Κεραμιών, Ίκαρος Μουρνιών και Φωστήρας Αγίων 40, δηλώνουν θορυβημένες από το περιστατικό, αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να υποθεί το παραμικρό. Δεν αποκλείεται πάντως να τίθεται θέμα προβοκάτσιας από κάποιους ή επίσης για περιστατικό άσχετο με τα αθλητικά δρόμενα, αφού αξίζει να τονιστεί ότι οι πίσω τουαλέτες του γηπέδου των Νεροκούρου δεν κλειδώνουν. Συνεπώς, ο οποιοσδήποτε μπορεί να μπει μέσα. Ξέρω ότι ανήκω σε ένα άλλο χώρο αθλητικό και έμεινα έκπληκτος με αυτό που έμαθα από την τηλεόραση. Μου φαίνεται πολύ παράξενο, να το πω έτσι απλά, αυτό το γεγονός το οποίο φωτογραφήθηκε. Μπορεί να έχει εξωγενείς παράγοντας, θα το ψάξουμε. Εμείς εδώ κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είμαστε από πάνω τα παιδιά περίπου στα 7-8 άτομα και προσέχουμε ιδιαίτερως τα παιδιά μας. Και θέλει πολύ έρευνα για να μιλήσουμε περαιτέρω. Το προβοκάτσια θα κρατήσω. Δεν μου φαίνεται. Δηλαδή, σε κάποιους δεν αρέσει αυτή η τόσο καλή δουλειά που γίνεται αυτό το καιρό εδώ. Αλλά και πάλι φυλαγμένα θα πάω και θα πω ότι περιμένουμε να ερευνηθεί περισσότερο το θέμα και να μιλήσουμε ξανά. Το περιστατικό, όπως είναι εύλογο, έχει αναστατώσει την ποδοσφαιρική κοινωνία των Χανίων. Τα ερωτήματα που γεννούνται είναι πολλά, με κορυφαίο πώς είναι δυνατόν κάποιοι λίγοι, προφανώς αθλητές ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, να καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Πάντως, οι ασχολούμενοι με τα αθλητικά δρόμενα δεν ανακάλυψαν την Ιερουσαλήμ εν μία νυχτή. Τα αναβολικά εξάλλου δεν αφορούν μόνο τον επαγγελματικό αθλητισμό, ούτε καν μόνο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά και αρκετούς που απλώς αθλούνται και θέλουν να βελτιώσουν το σώμα τους ή τις φυσικές τους δυνάμεις. Μπορεί να έχουμε στις γυναίκες διαταραχή και της εμμήνου ρήσεως, αύξηση της τριχοφυΐας, αλλαγή των χαρακτηριστικών των δευτερογενών του φύλου. Στους άνδρες μπορεί να υπάρχει, εκτός από την αυξημένη ευερεθιστότητα και στηρότητα, η ανικανότητα, και στα παιδιά και στους εφήβους όλες αυτές οι επιδράσεις είναι πολύ πιο σοβαρές και μπορεί να καταλήξουν και σε μείζον κίνδυνο για την υγεία τους, ακόμα και για τη ζωή τους. Οι ομάδες που χρησιμοποιούν το γήπεδο στο οποίο βρέθηκε η αναβολική ουσία προτίθενται, όπως φαίνεται, να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις στους παίκτες τους. Οι προσπάθειες των σωματείων αυτών για υγιή ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν είναι δυνατόν να πάνε στράφη για κάποιον ή κάποιους λίγους αφελείς. Οι επόμενες ημέρες θα καταδείξουν εάν και εφόσον είναι εφικτό να αποκαλυφθούν περισσότερα στοιχεία για αυτήν την υπόθεση σε μια περίοδο που το χανιώτικο ποδόσφαιρο διάγει ημέρες προόδου.